Καλησπέρα, αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι. Αρχίζουμε αυτή την παρέμβαση με ορισμένα στοιχεία αρκετά αποκαλυπτικά. Πάνω από 100 εκατομμύρια ξεριζωμένοι για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία, σύμφωνα με την πρόσφατη επίσημη έκθεση της ΗΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, 237 έχουν χάσει τη ζωή τους ή αγνοούνται στην Ανατολική Μεσόγειο και άλλοι 1522 σε ολόκληρη τη Μεσόγειο από τις αρχές του 2022 μέχρι το Σεπτέμβρη, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, εικόνες φρίκης, όπως η σφαγή δεκάδων μεταναστών και προσφύγων στη Μελίγια της Ισπανίας ή τα βασανιστήρια και οι 92 ξεγυμνωμένοι πρόσφυγες στα σύνορα του Εύρου, η ανάρτηση της φωτογραφίας των οποίων θεωρήθηκε σεξιστική, εγκληματικά κυκλώματα διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων με περίεργες σχέσεις με διάφορες ύποπτες ΜΚΟ, με θύματα ακόμα και ανήλικα παιδιά. Αυτός είναι ένας μικρός απολογισμός της καπιταλιστικής βαρβαρότητας σε βάρος των μεταναστών και των προσφύγων. Οι καπιταλιστές και το πολιτικό τους προσωπικό θέλουν να επιβάλλουν ως καθημερινή κανονικότητα τον πόλεμο, την εξαθλίωση και τον ξεριζωμό, την ένταση της καταστολής, τα ναυάγια, τα σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης, τον ανθρώπινο πόνο. Οι εργαζόμενοι και ο λαός δεν μπορούν όμως να συμβιβαστούν και να ανεχτούν αυτή την κανονικότητα. Έχει μεγάλη σημασία η ανάδειξη των πραγματικών αιτίων της μετανάστευσης και της προσφυγιάς, η αποκάλυψη της άδικης πολιτικής σε βάρος των ξεριζωμένων. Άλλωστε, για τον δίθεν σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών και των προσφύγων, μιλούν με ζέση όλες οι αστικές δυνάμεις. Φτιάχνουν ψηφίσματα για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, ενάντια στο ρατσισμό και τις διακρίσεις. Διοργανώνουν διάφορα πολυπολιτισμικά προγράμματα και δράσεις, ημέρες καριέρας για να βρίσκουν φθηνούς εργάτες στα αφεντικά στο πρόσωπο των ξεριζωμένων. Μπορούν όμως οι φύτες να προστατεύσουν τα θύματα? Ποια αξία έχουν όλα αυτά από τις δυνάμεις που στηρίζουν τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και τις πολεμικές επεμβάσεις, υπηρετούν τη δράση των μονοπωλίων στη ληστρική εκμετάλλευση χωρών και του περιβάλλοντος, δηλαδή παράγουν και συντηρούν όλα όσα συνιστούν τις πραγματικές αιτίες του ξεριζωμού για εκατομμύρια ανθρώπους? Τι αξία έχει η κοκορομαχία ανάμεσα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που υπεραμείνεται της πολιτικής της στο προσφυγικό μεταναστευτικό σαν μια αυστηρή αλλά δίκαιη πολιτική, και την αξιωματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ, που μιλάει για το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, όταν και οι δυο έχουν διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενεργή συμμετοχή της χώρας στα περιοριστικά σχέδια, τη μετατροπή της σε ένα απέραντο αμερικανονατοϊκό στρατόπεδο και την άμεση εμπλοκή της στον πόλεμο? Ποιο μπορούν να πείσουν τα κροκολίδια δάκρυα για τα ναυάγια και τους χιλιάδες νεκρούς και αγνοούμενους, όταν και οι δυο αποδέχονται το ρόλο του χωροφύλακα και αναγνωρίζουν την ανάγκη προστασίας των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως λένε, με την ένταση της καταστολής και τους φράκτες, με τα υπερσύγχρονα μέσα παρακολούθησης, τις θερμικές κάμερες και τα high-tech robot, όταν και οι δυο συμφωνούν στην ενίσχυση της Frontex? Ο πυρήνας της πολιτικής στο προσφυγικό μεταναστευτικό που εφαρμόζουν διαχρονικά όλες οι αστικές κυβερνήσεις είναι ο ίδιος. Το ανοιγοκλείσιμο της κάνουλας των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών ανάλογα με τα συμφέροντα του κεφαλαίου στο πλαίσιο των υπεριαλιστικών συμμαχιών του. Οι βασικές πλευρές αυτής της πολιτικής είναι: πρώτον, η αναπαραγωγή του απατηλού ιδεολογήματος ότι οι ξεριζωμένοι απειλούν τα σύνορα και την κυριαρχία της χώρας, συσκοτίζοντας ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας υπονομεύονται από τη συμμετοχή στους υπεριαλιστικούς οργανισμούς, το κρυζάρισμα του Αιγαίου ως ένας ενιαίος νατοϊκός χώρος και την πρόθεση των σχεδίων συνεκμετάλλευσης, επιχειρούν να δικαιολογήσουν την άγρια καταστολή, τους επικίνδυνους φράχτες, τον απαράδεκτο εγκλωβισμό χιλιάδων ανθρώπων σε σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης, πότε στην ανοιχτή αθλειότητα της Μόρια και πότε στην κλειστή αθλειότητα των νέων υπερδομών φυλακών. Νερό στο μήλο της παραπλανητικής αυτής προπαγάνδας ρίχνουν και οι διάφοροι κοσμοπολίτες που μιλούν για ανοιχτά σύνορα. Έτσι όμως, ουσιαστικά στηρίζουν με πλάγιο τρόπο την ίδια πολιτική του εγκλωβισμού, υπηρετούν το ανοιγοκλείσιμο της τρόφιδας των μεταναστευτικών ροών προς τα ισχυρότερα καπιταλιστικά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρόκειται για αφελείς θέσεις στο όνομα του δίθεν ανθρωπισμού,
αλλά για μια επικίνδυνη λογική. Δεύτερη πλευρά της αττικής πολιτικής στο προσφυγικό μεταναστευτικό είναι η καλλιέργεια της πλαστής διάκρισης ανάμεσα στη λεγόμενη παράτυπη μετανάστευση και την προσφυγική ιδιότητα όπως διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια. Θέλουν να θωώσουν τον υπεριαλισμό που θεμελιώνεται στη βαρβαρότητα της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης και την ανισόμετρη ανάπτυξη των χωρών, αναγκάζοντας εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείπουν τις εστίες τους και τον έρημο τόπο τους, όπως έχει μετατραπεί από την καταλήστευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών και του περιβάλλοντος, την άγρια φτώχεια και την εξαθλίωση. Ταυτόχρονα, ο πόλεμος παρουσιάζεται λίγο πολύ σαν ένα αναγκαίο κακό που επιβάλλει την απόδοση του καθεστώτος ασύλου σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Η πρακτική που πάγια ακολουθείται στα ελληνικά σύνορα είναι αποκαλυπτική. Θεωρητικά, με βάση τη συνθήκη της Γενέβης, κάθε άνθρωπος που έρχεται στα σύνορα μιας χώρας χωρίς άδεια εισόδου, ακόμα και χωρίς καθόλου έγγραφα, π.χ. διαβατήριο, δεν θεωρείται παράνομος και πρέπει να απολαμβάνει το δικαίωμα να υποβάλει αίτημα ασύλου. Τι συμβαίνει όμως στην Ελλάδα όλα τα προηγούμενα χρόνια? Οι ξεριζωμένοι στα σύνορα πρώτα συλλαμβάνονται για παράνομη είσοδο, συχνά με την έκδοση πράξης απέλασης, και μετά οδηγούνται σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης για την κατάθεση της αίτησης ασύλου. Όσο διαρκεί η εξέταση της αίτησής τους, για μεγάλο χρόνο συνήθως, οι αποφάσεις απέλασης αναστέλλονται, οι ίδιοι εγκλωβίζονται στα hot spot και περιμένουν, ενώ μήκοι όλοι μένονται με το ασημείωτο της πιο στοιχειώδης ανάγκης τους. Η απόρριψη της αίτησης ασύλου οδηγεί στην ενεργοποίηση των εκκρεμών πράξεων επιστροφής και απέλασης, στις οποίες οι πρόσφυγες καλούνται να συμμορφωθούν με την οικειοθελή, όπως τη λένε, αποχώρησή τους. Τελικά οι πρόσφυγες φεύγουν από τα κιτ, αφού άλλωστε με βάση τον νόμο δεν δικαιούνται πλέον ούτε ένα πιάτο φαΐ και περιφέρονται στην αστεγία ή μένουν σε τρόγλες, χωρίς χαρτιά, παράτυποι πλέον μετανάστες, όπως τους λένε, έρμεα της πιο άγρια εκμετάλλευσης από τους εργοδότες και τα κυκλώματα. Φυσικά, τα ίδια τα στοιχεία των εισρωών των υπηκών τρίτων χωρών στην Ελλάδα, στο γράφημα είναι το Y-Τ-Χ, μιλούν από μόνο τους για τους δίθεν παράτυπους μετανάστες, αφού οι περισσότεροι εξακολουθούν να προέρχονται από τη Συρία, την Παλαιστίνη, το Αφγανιστάν, τη Σομαλία, από χώρες δηλαδή που έχουν σχεδόν ισοπεδωθεί και τσακιστεί από τις κάθε είδους υπεριαλιστικές επεμβάσεις. Τρίτη πλευρά της αστικής πολιτικής των ελληνικών κυβερνήσεων είναι η συμμετοχή στο συστηματικό ξύλωμα της Συνθήκης της Γενέβης για τους πρόσφυγες, που υιοθετήθηκε στις συνθήκες ενός πιο ευνοϊκού για τους λαούς παγκόσμιου συσχετισμού δύναμης με την καθοριστική συμβολή της Σοβιετικής Ένωσης. Φυσικά, δεν διατηρούμε αυταπάτης για το διεθνές δίκαιο, που όπως και οι αστεί παραδέχονται, είναι το δίκαιο του ισχυρού. Όμως δεν απεμπολούμε κατακτήσεις, αναδεικνύουμε την παραβίαση των διεθνών συνθήκων και αποκαλύπτουμε ότι η κατάσταση έχει εκτραχυνθεί μετά από τις ανατροπές του σοσιαλισμού. Εμβληματικό παράδειγμα της καταπάτης της Συνθήκης της Γενέβης είναι το άθλιο ευρωενωσιακό κατασκεύασμα της έννοιας της ασφαλούς χώρας καταγωγής και της τρίτης ασφαλούς χώρας διέλευσης, που καταργεί την αρχή της εξατομικευμένης εξέτασης κάθε αίτησης ασύλου ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες για κάθε πρόσφυγα. Με τις σχετικές λύσεις των ασφαλών αυτών χωρών επιτυγχάνεται η μαζική απόρριψη αιτήσεων ασύλου. Η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία για τις ασφαλείς χώρες ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και υλοποιείται από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, ότι ανάμεσα στις ασφαλείς χώρες καταγωγής συγκαταλέγεται η Αίγυπτος, για την οποία ακόμα και οι αστικές κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Γερμανίας, ΟΗΕ και άλλοι φορείς εκφράζουν ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους 60.000 πολιτικούς κρατούμενους. Ή το Πακιστάν, με τις γνωστές σχέσεις με το αντιδραστικό καθεστώς των Ταλιμπάν στο γειτονικό Αφγανιστάν. Ανάμεσα δε στις ασφαλείς τρίτες χώρες διέλευσης για τους πρόσφυγες από Συρία και Αφγανιστάν, είναι σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας η Τουρκία, που ουσιαστικά δεν αναγνωρίζει τη Συνθήκη της Γενέβης, εκτός από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ έχει προχωρήσει πολεμικές επεμβάσεις στη Συρία και Ιράκ. Φυσικά, η αναγνώριση της Τουρκίας ως ασφαλούς χώρας πηγαίνει πολύ πιο πίσω, όταν το 2016 επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υπογραφόταν η περίφημη κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας.
Η συμφωνία αυτή αποτελεί την πιο χαρακτηριστική περίπτωση της αποψήλωσης της συνθήκης της Γενέβης, της καταβαράθρωσης της αρχής της μη επαναπροώθησης, της εργαλειοποίησης των ξεριζωμένων στα γεωπολιτικά παζάρια. Τέταρτη πλευρά, η αξιοποίηση των ξεριζωμένων σαν ένας μόνιμος εφεδρικός στρατός του πιο φθηνού εργατικού δυναμικού χωρίς δικαιώματα, που οδηγεί στην πτώση της τιμής εργατικής δύναμης και την ένταση της εκμετάλλευσης. Αναφερόμενοι στους χιλιάδες μετανάστες που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα για χρόνια, χωρίς χαρτιά, σε ένα καθεστώς παρανομίας ή ημι παρανομίας, κάτω από τον καθημερινό φόβο της Κούπας και της πολύμινης κράτης της Ανιγαλέζης, πολύ συχνά μιλούν για ανοχή του αστικού κράτους, για έλλειψη ρύθμισης και ελέγχου. Είναι όμως έτσι? Οι ελληνικές αστικές κυβερνήσεις εφαρμόζουν πολιτικές διαχείρισης του καπιταλισμού. Υπακούν στους αδυσόπιτους νόμους του κέρδους των μονοπωλίων, υπερασπίζονται το συλλογικό συμφέρον του κεφαλαίου και της μεγάλης εργοδοσίας. Η αθλειότητα της Μανολάδας που βγάζει τον κόκκινο χρυσό, τα φασιονατζίδικα φαντάσματα όπου ράβονται τα πανάκριβα κουστούμια της υψηλής ραπτικής, οι σκοτεινές κουζίνες και η απαιτητική λάτζα των μεγαλοξενοδοχείων και των πολυτελών εστιατορίων, οι χιλιάδες εσόκλειστες υγειακές βοηθοί που βλέπουν τον ήλιο κάθε Κυριακή, είναι μια αδυσόπιτη πραγματικότητα για την οποία έχουν τεράστιες ευθύνες όλες οι κυβερνήσεις. Για να μην καταλείπεται οποιαδήποτε αμφιβολία για το συγκεκριμένο ζήτημα, παραθέτουμε αυτούσιες τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα για την αξιοποίηση των μεταναστών και των προσφύγων στην αντιμετώπιση του λεγόμενου δημογραφικού προβλήματος. Είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέδριο για το δημογραφικό: «Η όρημη και κυρίως η συνειδητή ένταξη αλλοδαπών στην ελληνική κοινωνία θα ανακουφίσει και την πληθυσμιακή μας υποχώρηση. Και η εμπειρία μας από το πρώτο κύμα των Αλβανών μεταναστών είναι μια εμπειρία θετική για την ελληνική κοινωνία και την ελληνική οικονομία. Και σε ό,τι αφορά την έλξη εργατικών χεριών, η πατρίδα μας προχωρά σε πιλωτικές διμερείς συμφωνίες μετάκλησης εργαζομένων ορισμένου χρόνου με κράτη τα οποία διαθέτουν τέτοιο δυναμικό». Φυσικά για την εμπειρία των Αλβανών μεταναστών, τις διακρίσεις και το ρατσισμό που αντιμετώπισαν οι χτίσεις του θαύματος των Ολυμπιακών Αγώνων, καλό θα είναι να μιλήσουν οι ίδιοι οι Αλβανοί, πολλοί από τους οποίους επιθυμούν σήμερα να αποκτήσουν την ελληνική ηθαγένεια και καλούνται να πληρώσουν υπέρογκα παράβολα, να δώσουν γραπτές εξετάσεις με τράπεζα θεμάτων και να απαντούν σε θέματα όπως για το πώς θα διάλεγαν δώρο για τον εργοδότη τους. Ακόμα πιο κυνικός, ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξή του στη ΔΕΘ είπε: «Νομίζω όμως ότι η λύση θα είναι, όπως η Ευρώπη λέει δεν περνάτε, και εμείς να τους πούμε δεν περνάτε στην Ευρώπη, πράγματι γιατί η Ευρώπη έχει κλείσει τα σύνορα. Αλλά να έρθετε εδώ, θα ξέρετε ότι έχετε δύο επιλογές. Ή να γυρίσετε πίσω, ή να ενταχθείτε με τους όρους που το ελληνικό κράτος προβλέπει να ενταχθείτε, που σημαίνει να μπείτε σε μια παραγωγική διαδικασία, που σημαίνει η ερυπωμένη ύπαιθρος να αποκτήσει εργάτες γης, που σημαίνει ότι δεν θα κάθεστε για να σας δίνουμε επιδόματα μέχρι να βρείτε τον τρόπο να φτάσετε στην Ευρώπη με smugglers, με διακινητές. Είναι μια άλλη αντίληψη που κάποια στιγμή πρέπει να τη συζητήσουμε σοβαρά». Έτσι είπε, εκφράζοντας οπωσδήποτε μια αντίληψη που σίγουρα θα τη ζήλευαν διάφοροι ακροδεξιοί εθνικιστές και φασίστες. Στη βάση όλων αυτών, επομένως, καμιά εντύπωση δεν προκαλεί η από κοινού ψήφιση του πρόσφατου Μνημονίου Ελλάδας-Βαγκλαντές για την εισαγωγή φθηνού εργατικού δυναμικού στην ελληνική αγορά από Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, ΠΑΣΟΚ. Είναι μια συμφωνία που δεν περιέχει καμία πρόβλεψη για ελάχιστο μισθό, ασφαλείς συνθήκες δουλειάς, σταθερό ωράριο, αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και νομιμοποιεί το σύγχρονο σκλαβοπάζαρο χιλιάδων εργατών, επιτρέποντας στα διεθνή δουλεμπορικά γραφεία να τρίβουν τα χέρια τους. Ανάλογες συμφωνίες προωθούνται με την Αίγυπτο και το Πακιστάν, ενώ πρόσφατα στην ατζέντα τα έχει κάνει συζητήσεις με Βιετνάμ, Ταϊλάνδη, Φιλιππίνες. Πέμπτη πλευρά είναι η εμπορευματοποίηση της όποιας στοιχειώδους έστω προστασίας των ξεριζωμένων μέσα από τους πακτολούς των χρηματοδοτήσεων σε ΜΚΟ, ιδιώτες και διάφορους άλλους φιλάνθρωπους, σε συνδυασμό με την υποστελέχωση και τα τεράστια κενά σε όλες τις σχετικές κρατικές υπηρεσίες.
Φυσικά, η απόσυρση του αστικού κράτους από την ευθύνη του ακόμα και σε ευαίσθητους τομείς, όπως η ψυχική υγεία ή η ασυνόδευτη ανήλικη, η κερδοφόρα και συχνά ύποπτη δράση των ΜΚΟ, είναι διαφορετικό ζήτημα από τις ευαισθησίες, την προσφορά και το μεράκι των εργαζομένων στις ΜΚΟ. Άλλωστε είναι και οι ίδιοι εργαζόμενοι όνειροι της εμπορευματοποίησης, καθώς η ροή των χρηματοδοτήσεων γίνεται το καλύτερο άλοθη για τις ελαστικές σχέσεις της εργασίας, τις προσωρινές συμβάσεις, τις απολύσεις, τις οφειλές δουλευμένων για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Αρκεί ένα πρόσφατο πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα για τα αποτελέσματα αυτής της εμπορευματοποίησης. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε το κλείσιμο του προγράμματος Εστία. Ένα πρόγραμμα που πρόσφερε αυτόνομη διαβίωση σε διαμερίσματα για τους πιο ευάλωτους πρόσφυγες που περιμένουν την εξέταση της αίτησης ασύλου τους. Αυτοί τώρα οδηγούνται στις νέες υπερδομές φυλακές. Οι εργαζόμενοι των ΜΚΟ, που μέχρι τώρα είχαν αναπτύξει σχέση με αυτούς τους ανθρώπους, πρέπει σήμερα να τους κάνουν έξωση από τα διαμερίσματα. Διαφορετικά, οι ΜΚΟ θεωρούνται υπεύθυνες για την παραμονή των ξεριζωμένων σε αυτά και χάνουν τη χρηματοδότηση που υπολογίζεται με μοναδιαία κοστολόγηση ανά άτομα. Αυτή είναι η δίκαιη αλλά αυστηρή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Οι αποκαλύψεις της τρέχουσας επικαιρότητας εκθέτουν ανεπανόρθωτα όσους εκθιάζουν τον δίθεν προοδευτικό και φιλάνθρωπο ρόλο των διαφόρων ΜΚΟ και εξακολουθούν να πίνουν νερό σε αυτές, στείνοντας την παγίδα του ελέγχου και της διαφάνειας. Το ΚΚΕ στέκεται στον αντίποδα αυτής της πολιτικής. Είναι πιστός στις αρχές του προλεταριακού διεθνισμού και γνωρίζει πολύ καλά ότι ξεριζωμένοι πρόσφυγες και μετανάστες είναι τα μεγαλύτερα θύματα της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, την οποία επιδιώκει να ανατρέψει σύμφωνα με το πρόγραμμά του για την κοινωνία του σοσιαλισμού. Παλεύει για την επεμπλοκή της χώρας από τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και τον πόλεμο για να κλείσουν όλες οι βάσεις του θανάτου. Ταυτόχρονα, διεκδικεί γρήγορες διαδικασίες απόδοσης ασύλου σε όλους τους ξεριζωμένους, οι οποίοι πρέπει να μπορούν να πάνε στις χώρες του πραγματικού προορισμού τους. Απαιτεί να σταματήσει η άγρια καταστολή στα σύνορα με φράκτες και τρομοκρατικά μέσα παρακολούθησης και φακελώματος, να κλείσουν όλα τα hot spots και οι νέες κλειστές ελεγχόμενες δομές. Στηρίζει τους αγώνες των νησιωτών που αντιστέκονται στη μετατροπή των νησιών σε αποθήκες ανθρώπινων ψυχών, στην κατασκευή φυλακών ακόμα και μέσα στο δάσος. Το ΚΚΕ διεκδικεί την κατάργηση του άδικου πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αστικών κυβερνήσεων σε βάρος των κατατρεγμένων ανθρώπων, του κατασκευάσματος των ασφαλών χωρών, των νόμων για τις απελάσεις και τις επιστροφές. Απαιτεί την κατάργηση της κοινής δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και του κανονισμού του Δουβλίνου. Διαφορετικά, η Μεσόγειος και το Αιγαίο θα συνεχίσει να είναι ένας υγρός στάθος τρόμου και ανθρώπινης τραγωδίας. Ταυτόχρονα, το ΚΚΕ μιλά για την ανάγκη ενταξιακών προγραμμάτων με ευθύνη του κράτους για όλους τους ξεριζωμένους που θα παραμείνουν στη χώρα, ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβασή τους στην εργασία, την υγεία και την κοινωνική ασφάλιση, την εκπαίδευση των παιδιών, την ασφαλή διαβίωσή τους. Δίνει ιδιαίτερο βάρος στην προστασία των ασυνόδευτων παιδιών με κρατικούς μηχανισμούς για προσπάθειες οικογενειακής επανένωσης, ουσιαστική στήριξη των θεσμών της τεχνοθεσίας και της αναδοχής και προστασία με ευθύνη του κράτους, απόδοση καθεστώτος νόμιμης παραμονής χωρίς να κινδυνεύουν με απέλαση μετά από την ενηλικίωσή τους. Καταγγέλει το άθλιο καθεστώς της υποανοχή παρανομής τους και την εργασία των ανήλικων παιδιών, Ελλήνων και ξένων. Το ΚΚΕ διεκδικεί την νομιμοποίηση όλων των λεγόμενων παράτυπων μεταναστών που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα για χρόνια, χωρίς επιβαρυντικές προϋποθέσεις και άλλα προσκόμματα. Αντιπαλεύει τις συμφωνίες σκλαβοπάζαρου, όπως είναι οι διμερείς διακρατικές συμφωνίες για τη λεγόμενη νόμιμη μετανάστευση, αντιτάσσεται στα σχέδια του κεφαλαίου για την πτώση της τιμής εργατικής δύναμης που στρέφονται ενάντια σε όλη την εργατική τάξη, Έλληνες και ξένους εργαζόμενους. Οι κομμουνιστές είναι πρωτοπόροι σε όλους τους εργατικούς και λαϊκούς αγώνες και αναλαμβάνουν χωρίς κανένα δισταγμό, καθήκοντας την προσπάθεια οργάνωσης της κοινής πάλης από Έλληνες και ξένους εργαζόμενους, εξεδωτερώνοντας την πράξη, τον ρατσισμό, την ξενοφοβία και τον φασισμό. Στην προσπάθεια των σωματείων για την οργάνωση των μεταναστών εργατών, στα στέκια μεταναστών,
στην έκφραση της ταξικής αλληλεγγύης με τα δωρεάν μαθήματα σε πρόσφυγες και μετανάστες, στα σχολεία, με τους κομμουνιστές και προοδευτικούς εκπαιδευτικούς να μπαίνουν μπροστά για τα δικαιώματα των προσκυνόπουλων και μεταναστόπουλων, στο κίνημα των γυναικών ενάντια στην πολλαπλή εκμετάλλευση και τη βία που αντιμετωπίζουν οι ξεριζωμένες γυναίκες απέναντι σε αναχρονιστικές αντιλήψεις για τη θέση της γυναίκας και επικίνδυνες θρησκευτικές προκαταλήψεις. Οι κομμουνιστές συμμετέχουν ενεργά στους αγώνες των εργαζομένων στις κρατικές υπηρεσίες για το προσφυγικό μεταναστευτικό για προσλήψεις, μονιμοποιήσεις, μόνιμη και σταθερή δουλειά. Το ΚΚΕ παλεύει για την προστασία των μεταναστών και προσφύγων με ευθύνη του κράτους και την απορρόφωση των εργαζομένων του ΜΚΟ με την πολύτιμη πείρα τους στις κρατικές υπηρεσίες. Δίνει τη μάχη μαζί με αυτούς για τα εργασιακά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα. Η σημερινή παρέμβαση τελειώνει με εικόνες αισιοδοξίας και ελπίδας, καρφί στο μάτι των δυνάμεων του κεφαλαίου, ξύδι στους εθνικιστές που μιλούν για τον κίνδυνο ισλαμοποίηση της πατρίδα μας, απάντηση στους διάφορους κοσμοπολίτες που θέλουν ανοιχτά σύνορα στον κόσμο της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Ένα ορμητικό εργατικό ποτάμι, Έλληνες και ξένοι εργάτες, στους δρόμους της Νέας Μανολάδας διεκδικούν μεροκάματα, πρόσβαση στην υγεία και εμβολιασμό ενάντια σε επικίνδυνες ασθένειες, αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Γιατί είναι βέβαιο ότι οι προλετάροι όλων των χωρών θα ενωθούν και θα χτίσουν το φωτεινό κόσμο του σοσιαλισμού-κομμουνισμού.